Λοιπόν, εμείς θα μεταφερθούμε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου τεχνολογία και καινοτομία έχουν συναντηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2022. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος και δημοσιογράφος του Ήπειρου στη Βιέννα, η Γεωργία Χαλάτση. Γεωργία, καλησπέρα. Έτσι, είσαι από το πρωί. Και βέβαια και ο φιλοξενούμενός μας, ο κ. Γιάννης Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Γεωργία, με εσένα να μας δώσεις έτσι τα υπόλοιπα του συνεδρίου και να πάμε βέβαια στη συνέχεια και στον κύριο Παπαδημητρίου. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Χελέξπο, εδώ που γίνεται η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, φιλοξενείται, χτυπάει η καρδιά της τεχνολογίας και της καινοτομίας από χθες μέχρι και αύριο Σάββατο. Είναι περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και νεοφυείς και μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης που συναντιούνται εδώ προκειμένου να δουν όλες τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία από τεχνητή νοημοσύνη, από Metaverse, από πάρα πολλά ενδιαφέροντα αντικείμενα. Πάρα πολύ ο κόσμος, οφείλω να το πω ότι από χθες που είμαστε εδώ είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει έρθει. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της έκθεσης είναι μαζί μας, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει πώς πήγαν τα πράγματα αυτό το τριήμερο και με δεδομένο ότι είναι η δεύτερη έκθεση που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να καταστήσει και την περιοχή ένα κόμβο τεχνολογίας, να σηματοδοτήσει μάλλον ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας κόμβος τεχνολογίας. Κύριε Παπαδημητρίου, να σας δώσω σας το λόγο να πούμε έτσι πώς ήταν αυτή η φετινή έκθεση μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ καλησπέρα πολύ. Καλησπέρα. Η έκθεση, εκτός από έκθεση, δηλαδή αν έχει κάποιος επισκέπτης, δεν θα δει μόνο προηγμένες εφαρμογές, τεχνητής νοημοσύνης, Internet of Things, Big Data, δεν θα δει δηλαδή εφαρμογές μόνο. Αν μπορείτε λίγο, κύριε Παπαδημητρίου, λίγο πιο δυνατά, γιατί είστε και λίγο πιο μακριά από τη Γεωργία. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε. Θεσσαλονίκη φταίει και η βροντερή φωνή της Γεωργίας. αν έρθει κάποιος επισκέπτης, εκτός από τους εκθέτες, το βασικό είναι ότι μπορεί να έχει πάρα πολλά ερεθίσματα ώστε να καταλάβει αυτή τη στιγμή που βρίσκεται όλος ο κόσμος σε σχέση και με την προηγούμενη τεχνολογία και με την καινοτομία. Υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες θεματικές δράσεις όπου μπορεί να παρακολουθήσει από εφαρμογές έξυπνων πόλεων και πώς μετασχηματίζεται όλος ο δημόσιος τομέας, μέχρι εφαρμογές πανεπιστημίων για τη βελτίωση, ας πούμε, της ενεργειακής απόδοσης, για τη βελτίωση της καύσης σε κινητήρες, μέχρι σύγχρονα συστήματα ασφάλειας. Θέλω να πω ότι το ενδιαφέρον στην έκθεση, εκτός από τους εκθέτες, που είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες από την Ελλάδα, εκπροσωπείται όλο το οικοσύστημα. Έχουμε πάνω από 30 εταιρείες που είναι από το εξωτερικό, μπορεί ταυτόχρονα να παρακολουθήσει ομιλίες, πάνελ, συνεντεύξεις και συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ομιλητές από όλο το φάσμα της νεοφυείου επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Και ανθρώπους από το εξωτερικό και ανθρώπους από την Ελλάδα. Διότι αυτό, παρότι είναι η δεύτερη χρονιά, η έκθεση σιγά σιγά πατάει στα πόδια της, φαίνεται ότι κερδίζει το στοίχημα να είναι μια διεθνής έκθεση. Όχι μια έκθεση η οποία απλά να αναφέρεται στην Ελλάδα. Οπότε τα ποιοτικά αποτελέσματα και η προσέλευση του κόσμου, η έκθεση κλείνει αύριο στις 6 το απόγευμα, άρα προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και αύριο, είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι πολύ θετικά από την άποψη της συμμετοχής των ομιλητών, από την άποψη της συμμετοχής των επισκεπτών, από την άποψη της συμμετοχής των εταιριών, αλλά και από το περιεχόμενο το οποίο έχει παραχθεί. Έχουν μπει γερές βάσεις, να πούμε, Γεωργία, έτσι. Έχουν μπει πολύ γερές βάσεις, κύριε Παπαδημητρίου, ακριβώς ώστε να μπορέσουμε ως χώρα, χρόνο με το χρόνο, αυτά τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα να γίνουν ακόμη περισσότερα, να πάρουμε και την εμπειρία, αν θέλετε, των ξένων εταιριών, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή ως χώρα να πούμε ότι έχουμε φτάσει το επίπεδο άλλων χωρών. Και αν μου επιτρέπεις, Γιώτα, να συμπληρώσω σε αυτό το κομμάτι και θέλω και τη γνώμη του κυρίου Παπαδημητρίου, με δεδομένο ότι και τα Γιάννενα κάνουν το τελευταίο διάστημα ένα σημαντικά βήματα και είναι ο στόχος να γίνουν ένα οικοσύστημα, να επεκταθεί αυτό το οικοσύστημα και να προσελκύσει πέρα από τις εταιρείες που ήδη έχουν προσελκύσει και πολλές περισσότερες. Θέλω να μου πει αν υπάρχουν οι προοπτικές και για περιοχές της περιφέρειας όπως είναι τα Γιάννενα και όπως έχουν διαμορφωθεί. Και επειδή είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, ξέρει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο ζήτημα και ιδιαίτερα στα Γιάννενα. Καταρχάς να πούμε ότι και τα Γιάννενα εδώ, παρότι δεν έχει έρθει το Πανεπιστήμιο, ούτε η περιφέρεια προσωπήθηκε στη ΔΕΦ, έχουν συμμετοχή και ως ομιλητές
συγκεκριμένοι πολίτες. Για παράδειγμα, ο Τάσος Κούτλας το πρωί μας μίλησε για τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και εταιρείες από τα Γιάννενα, όπως ήταν η Τένακομ με τον Στέλιο Γκούσκο. Δηλαδή, και τα Γιάννενα, αυτό το οικοσύστημα που έχει αρχίσει να αναπτύσσει την τελευταία πενταετία από το 2017, εδώ εκπροσωπείται. Η ιδέα στην Beyond είναι να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε και με ενέργεια και με πόρους και με προβολή και να αγκαλιάσουμε αυτά τα οικοσυστήματα που είναι περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, είτε είναι στα Γιάννενα, είτε είναι από την άλλη πλευρά στο Δημοκρίτιο, είτε είναι και στα Βαλκάνια, ώστε σιγά σιγά να χτιστεί ένα ευρύτερο οικοσύστημα το οποίο θα αλληλεπιδρά, θα επικοινωνεί και θα αλληλοποστηρίζεται ανταλλάζοντας πόρους, γνώση, τεχνογνωσία, ιδέες, για να πάει συνολικά μπροστά αυτό που ονομάζουμε μορφή επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εκτός από την τεχνογνωσία των εταιριών, το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε πλέον ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και καινοτομού και δείχνουν το δρόμο στις υπόλοιπες εταιρείες. Οπότε στην Beyond, εκτός από τις εταιρείες που είναι από το εξωτερικό, εκπροσωπούνται πάρα πολύ σημαντικές εταιρείες από την Ελλάδα. Και για να κλείσουμε, τα Γιάννενα έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική. Έχει αρχίσει και οριμάζει την τελευταία αιτία. Γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις και με διεθνείς παίχτες που έχουν επιλέξει τα Γιάννενα για να αναπτυχθούν και με εταιρείες που είναι χρόνια στα Γιάννενα και τώρα κλιμακώνουν τη δραστηριότητά τους και αυξάνουν κατά πολύ τον τζίρο τους. Οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία μαγιά που, άμα προσεχθεί, μπορεί να φέρει πάρα πολλαπλασιαστικά ωφέλη όλη και την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και σίγουρα έτσι του χρόνου να έχει και πιο δυναμική παρουσία, αν θέλετε, τα Γιάννενα. Ακόμη περισσότερη. Να είναι εκεί και το Πανεπιστήμιο, να είναι και η περιφέρεια. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί, ως χώρα συνολικά, έτσι, να πάμε αυτό το βήμα παραπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλά.